Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Βουλγαρία μετά τις πρώτες ελεύθερες εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα αυτή. Σημερινός καλεσμένος στο στούντιο είναι ο πρέσβης της Βουλγαρίας στην Αθήνα, κύριος Γκέωργη Καραμάνεφ. Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε πρέσβη. Πριν έρθουμε όμως στο κεντρικό θέμα της απόψινής μας συζήτησης, ας δούμε λίγο την κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες, ειδικότερα στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην κοινότητα. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση κορυφής της ΕΟΚ στο Δουβλίνο και εν ώψη αυτής της συνάντησης ετοιμάζονται ήδη οι χώρες για τη συμμετοχή τους. Έτσι, έχουμε τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό που βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα για να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις απόψεις της. Έχουμε τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου που θα βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε επίσης και ένα ταξίδι που ετοιμάζει για αύριο και μεθαύριο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Θα πάει πρώτα στην Γαλλία, στο Παρίσι και μετά στις Βρυξέλλες για να συζητήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Ντελόρ, εν ώψη της γενικής προετοιμασίας της ελληνικής οικονομίας. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται επίσης με αυτήν την κινητικότητα στις σχέσεις μας με την κοινότητα είναι βέβαια η σύνδεση των εθνικών μας θεμάτων, των διμερών μας σχέσεων με άλλες χώρες, με την κοινότητα. Εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που προκύπτει πρώτα-πρώτα από τη σημερινή συνάντηση που έχει με τους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαμαράς, και αφορά στην πρόταση της Κομισιόν για το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο στις σχέσεις της ΕΟΚ με την Τουρκία. Είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα για το οποίο υπήρξαν και αντιδράσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης με δηλώσεις του κ. Πάγκαλου πριν από λίγες μέρες. Και έχουμε και ένα δεύτερο θέμα το οποίο ακριβώς μας συνδέει πλέον και με την περιοχή μας, και αυτό είναι η στάση της Ιουγκοσλαβίας, η οποία όπως είναι γνωστό τον τελευταίο καιρό πιέζει την Ελλάδα, αρνούμενη άλλοτε να παράσχει τις άδειες που χρειάζονται για τις ελληνικές μεταφορές με την κεντρική Ευρώπη και άλλοτε μπλοκάροντας μέσω των Σκοπίων τα σύνορα με την χώρα αυτή. Είδαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο καινούργια απόπειρα των Σκοπιανών και των Ιουγκοσλάβων να εμποδίσουν την διέλευση στα σύνορα, και αυτό οδήγησε οπωσδήποτε σε μια νέα ένταση στις Έλληνο-Ιουγκοσλαβικές σχέσεις. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Εκείνο που έχει εδώ σημασία να τονίσουμε είναι ότι το θέμα αυτό έρχεται σε συζήτηση σήμερα ακριβώς στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, και εκεί κατά τις πληροφορίες που έχουμε η ελληνική πλευρά έθεσε ήδη το ζήτημα της στάσης της κοινότητας απέναντι στις προσπάθειες αυτής της Ιουγκοσλαβίας να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις με την Ελλάδα. Έχουμε επίσης τις τελευταίες μέρες είχαμε μεγαλύτερη όξυνση την προηγούμενη εβδομάδα και μια κάποια όξυνση ξανά χτες Κυριακή στη Ρουμανία με νέες διαδηλώσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν ξανά τα τραγικά γεγονότα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα αυτά μας φέρνουν στην γενική διαπίστωση που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, ότι δηλαδή έχουμε μια διαφορά στον τρόπο που συμβαίνουν, που εξελίσσονται τα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη, αυτό που λέγαμε παλιά Ανατολική Ευρώπη, και σήμερα θα λέγαμε περισσότερο Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, και από την άλλη μεριά στα Βαλκάνια, και ίσως η διαχωριστική εδώ γραμμή περνάει ουσιαστικά μέσα από τη Ιουγκοσλαβία και περιλαμβάνει στα Βαλκάνια, εννοείται, την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, που είναι ακριβώς και το θέμα της εκπομπής μας. Είδαμε λοιπόν τους Βούλγαρους ψηφοφόρους να προσέρχονται στις κάλπες για πρώτη φορά από το 1932 σε δύο γύρους, την περασμένη Κυριακή και χθες, για να αναδείξουν το πρώτο ελεύθερο και δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο. Το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα, που είναι το πρώην κομμουνιστικό, φαίνεται πως τελικά θα κατακτήσει την αυτοδυναμία. Παρ' όλα αυτά, οι σοσιαλιστές γνωρίζουν καλά ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση, μην μπορώντας στην ουσία να κυβερνήσουν. Αυτό βέβαια το γνωρίζει και η αντιπολίτευση, που μέχρι τώρα αρνείται να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των σοσιαλιστών για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Μια αμοιβαία παραχώρηση εκ μέρους και των δύο πλευρών φαίνεται να έγινε το Σάββατο με την πρόταση για σχηματισμό κυβέρνησης που θα αποτελείται μόνο από τεχνοκράτες και προσωπικότητες εκτός πολιτικού χώρου. Μια τέτοια λύση θα βοηθούσε σημαντικά τη χώρα να βγει από την τεράστια οικονομική κρίση την οποία διέρχεται. Οι βασικότερες προτεραιότητες άλλωστε του νέου κοινοβουλίου θα είναι τόσο η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων όσο και η κατάρτιση νέου συντάγματος. Στη Βουλγαρία το εκλογικό σώμα δεν ακολούθησε το παράδειγμα των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και οι ανανεωτές κομμουνιστές κέρδισαν την εκλογική μάχη διατηρώντας υψηλό ποσοστό στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Ίσως επειδή στη Βουλγαρία τα πράγματα δεν είναι όπως στις υπόλοιπες χώρες. Στην επαρχία πολλοί προτίμησαν τη σταθερότητα που για αυτούς εγγυάται το Κομμουνιστικό Κόμμα, και γι' αυτό στις αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές το ποσοστό των σοσιαλιστών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Αντίθετα με τα αστικά κέντρα όπου επικράτησε ο συνασπισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Οι καταγγελίες για ανομαλίες και παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας ήταν πολλές, τόσο για τον πρώτο όσο και για το δεύτερο γύρο. Ξένοι παρατηρητές, ωστόσο, δεν έκριναν ότι οι ανομαλίες αυτές ήταν αρκετές για να ακυρωθεί η εκλογική διαδικασία. Είναι πολύ πιθανόν πάντως να επαναληφθεί η ψηφοφορία σε ορισμένες τουλάχιστον περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε το Σάββατο η Εκλογική Επιτροπή της Βουλγαρίας. Εντυπωσιακή κρίνεται και η προσέλευση των ψηφοφόρων. Στον πρώτο γύρο της περασμένης Κυριακής το ποσοστό έφτασε το 91% και χθες έφτασε το 75%. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.